Γεια σας. Ελάτε να μιλήσουμε για ανακλαστικές επιφάνειες στην ενότητα των βίντεο τα οποία έχουμε φτιάξει και τα οποία είναι θεματικά, έτσι, στα θεματικά βίντεο. Σε αυτό θα μιλήσουμε για τις ανακλαστικές επιφάνειες, δηλαδή τις επιφάνειες αυτές οι οποίες δημιουργούν ανακλάσεις του φωτός στα πλευρά του τεχνητού μας, έτσι ώστε να διεγείρουν τα κυνηγητικά αίσθηκτα των θηρευτών, να καλούν τα ψάρια εν ολίγης. Λοιπόν, αυτές οι επιφάνειες δημιουργούνται, όσο θέλουμε να τις φτιάξουμε, δημιουργούνται με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι με απλό φύλλο αλουμινοτενία. Μία αλουμινοτενία η οποία έχει μία κόλλα ισχυρή και η οποία κολλάει επάνω στο τεχνητό και την οποία την έχουμε περάσει από ένα στάμπο. Βλέπει παραδείγματος χάρη κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ανάγλυφο και περνώντας την επιφάνεια επάνω από αυτό το στάμπο της δίνει ένα σχήμα, το οποίο μπορεί να είναι σχήμα λεπιού ή μπορεί να είναι σχήμα πλευρού ή κεφαλής ή οτιδήποτε, θα μας δώσει μια επιφάνεια ανάγλυφη για το πλάι του τεχνητού μας και η οποία θα έχει και μια δυνατότητα ανάκλαση του φωτός λόγω του καθρεφτισμού που κάνει η ταινία του αλουμινίου. Αλλά είναι αυτοκόλλητες ταινίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανακλαστικής δυνατότητας και οι οποίες υπάρχουν είτε σε φύλλα, θα τις δείτε είτε σε φύλλα είτε σε ταινίες είτε και σε απλές ταινίες σαν και αυτά τον ζελοτέιπ. Και μάλιστα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά. Και μία άλλη περίπτωση είναι το transfer foil, δηλαδή ένα foil, ένα φύλλο, στο οποίο είναι πλαστικό φύλλο αυτό, στο οποίο από τη μία του πλευρά έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάκλαση με ειδικούς λέιζερ εκτυπωτές και οι οποίες έχουν την δυνατότητα, αν με κάποιο τρόπο κολλήσει η επιφάνεια που έχει γίνει η εκτύπωση, τραβώντας το πλαστικό να αφήσει αυτή την επιφάνεια και ως εκ τούτου να αφήσει και την ανακλαστική δυνατότητά του επάνω στο τεχνητό. Μια τέτοια επιφάνεια είναι τούτη εδώ.
και μία επιφάνεια των από αυτές εδώ τις ταινίες είναι αυτή εδώ. Τα συν και τα πλήν. Οι αλουμινοτενίες. Τις αλουμινοτενίες θα τις βρείτε, τις χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Ειδικά σε τεχνητά όπως τα τύπου στήλο, κάτι τέτοια τεχνητά, κάποτε τα ντύνανε τελείως με αλουμινοτενίες. Στην πορεία σιγά σιγά αυτό το καταργήσανε. Στην πορεία αυτό το καταργήσανε γιατί με την αλουμινοτενία υπήρχαν και ορισμένα προβλήματα. Τι γίνεται, ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Η αλουμινοτενία έχει μία πολύ δυνατή κόλλα, η οποία πραγματικά κολλάει έντονα και δυνατά επάνω στο τεχνητό, αλλά η οποία παράλληλα ποτέ δεν στεγνώνει. Όπως και ποτέ σχεδόν δεν στεγνώνουν και όλες οι κόλλες των αυτοκόλλητων. Κρατάνε αυτή την κολλώδη, τον κολλώδη χαρακτήρα, με αποτέλεσμα πολλές φορές όταν το τεχνητό κατέβει σε πολύ μεγάλα βάθη, δηλαδή μεγάλα βάθη θα κατέβει ξέρω εγώ 25-30 μέτρα, εκεί πέρα που η πίεση είναι παραπάνω, να αποβάλει ελαφρά προς τα άκρα της την κόλλα αυτή. Τότε, εάν υπάρξει έστω η παραμικρή ρογμή στο clear coat του τεχνητού, και αυτή μπορεί να υπάρξει λόγω θερμοκρασίας, αν το τεχνητό σας το αφήσετε μέσα στο αμάξι παραδείγματος χάρη, ή αν το τεχνητό σας το αφήσετε μέσα στη βάρκα ή στον ήλιο για πολλές ώρες, στην κασετίνα εκτεθειμένο εκεί που ψαρεύεται. Και το clear coat είναι λεπτή στρώση, αυτό που ζητάμε ουσιαστικά, γιατί οι χοντρές στρώσεις χάνουμε το παιχνίδι του τεχνητού, του χειροποίητου τεχνητού. Τότε η κόλλα αυτή να βγει από το τεχνητό μέσα και να σας παρουσιάσει μια κολλώδη επιφάνεια, κυρίως εδώ, το έχω κρατήσει αυτό να το δείτε, εδώ, να τι, που ενώνεται, εδώ. Έχει μια, είναι κάπως κολλώδες σε αυτό το σημείο εδώ. Να, εδώ πέρα ίσως να φαίνεται καλύτερα. Ότι έχει βγάλει, έχει αποβάλει την κόλλα. Και αν και δεν φαίνεται που είναι, ίσως με ένα ξηραφάκι να το δούμε αυτό. Να το. Εδώ έχει κάνει την, εδώ έχει, ακριβώς έχει κάνει τη ρογμή. Έχει κάνει τη ρογμή και έχει πετάξει την κόλλα έξω. Εδώ ακριβώς αυτό το σημείο. Αυτό βέβαια διορθώνεται, εάν πρόκειται για σας, για δικό σας τεχνητό. Διορθώνεται και διορθώνεται πολύ εύκολα. Θα πάρετε
αλκοόλι, ισοπροπυλική αλκοόλι είναι αυτή, θα το καθαρίσετε, καθαρίζει αμέσως η κόλλα. Και θα του περάσετε άλλο ένα layer, άλλο ένα χεράκι με clear coat. Αλλά δεν πάβει να είναι λάθος, να είναι σφάλμα. Αυτό μάλιστα συμβαίνει ακόμα περισσότερο όταν επάνω στην αλουμινοτενία κολλήσουμε και ταινία τέτοια. Τι γίνεται τότε, η κόλλα είναι διπλή και η απόρριψή της είναι πιο περισσότερο αναμενόμενη. Δεν συμβαίνει με όλες τις αλουμινοτενίες. Κυρίως κάποιες αλουμινοτενίες που θα βρείτε στα κινέζικα, κάποιες πιο φτηνές αλουμινοτενίες, αυτές θα σας κάνουν το, θα σας δημιουργήσουν το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί ενώ είναι πολύ λεπτές, η ποσότητα της κόλλας που έχουν είναι ανομοιογενής, δηλαδή δεν είναι η ίδια σε όλη την επιφάνειά τους και είναι και πολύ. Γενικώς όμως, αλουμινοτενία με ανακλαστική επιφάνεια αυτοκόλλητη μαζί αποφεύγετε την. Εάν θέλετε να βάλετε τέτοια ανακλαστική επιφάνεια, βάλετε σκέτη μόνη της. Είναι πολύ λεπτή, επιτρέπει στο clear coat να έρθει και να δέσει επάνω στο τεχνητό πιο ομοιόμορφα, χωρίς να κάνει σκαλί. Και αν δεν κάνει σκαλί, συζητάμε για σκαλί τώρα δέκατο του χιλιοστού, ίσως και εκατοστό του χιλιοστού, αν δεν κάνει το σκαλί αυτό, δεν θα έχει και την αφορμή να κρακάρει, να σπάσει. Έτσι λοιπόν αποφύγεται αυτό που κάνουμε ως συνήθως, κόλλημα ανακλαστικής ταινίας επάνω σε αλουμινοτενία και όλο μαζί κόλλημα επάνω στο πλευρό του τεχνητού. Αυτό εδώ είναι με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, χωρίς αλουμινοτενία, με σκέτη ταινία. Μέσα είναι με τέτοια ταινία. Τέτοια προβλήματα δεν θα αντιμετωπίσετε καθόλου, βέβαια, με το transfer foil. Το transfer foil, πώς θα το κολλήσουμε πάνω στο τεχνητό μας. Κάπου άκουσα, πήρε τα αυτή μου με διπλής επικόλλησης ταινία. Ναι, μπορείτε να το κολλήσετε. Αλλά πλέον δημιουργείται μία επιφάνεια η οποία εμπεριέχει πολύ μεγάλη ποσότητα κόλλας η οποία δεν στεγνώνει ποτέ. Δεν είναι τρόπος αυτός ιδανικός. Θέλετε υλικά τα οποία στεγνώνουν γρήγορα και εντελώς. Ένα υλικό, παραδείγματος χάρη τέτοιο, είναι μια συγκεκριμένη κόλλα για επιχρήσωση. Μια κόλλα τέτοια είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ. Η οποία όμως θα πρέπει να αραιωθεί
και να πέσει με αερογράφο. Και αυτό γιατί, γιατί αν θα τη ρίξετε με πινέλο, θα κάνει τις πινελιές τις λεγόμενες, τις γραμμές εκείνες, οι οποίες θα δημιουργήσουν διαφορετικά πάχη στην επιφάνεια του τεχνητού και το κόλλημα που θα κάνετε δεν θα είναι σωστό. Άρα η κόλλα πρέπει να πέσει με αερογράφο. Θα την αφήσετε να τραβήξει καλά και μετά θα βάλετε το transfer foil επάνω. Ούτε αυτή η κόλλα στεγνώνει εντελώς. Αλλά είναι τόσο λεπτό το foil αυτό που δεν παίρνει καμία μεταβολή στο μήκος του, όσο και να ζεσταθεί, ή και αν πάρει, διαστέλλεται και συστέλλεται το κάθε ένα κομματάκι που έχει μέσα και πάει και κολλάει πάνω στην επιφάνεια. Δεν μπορεί να κρακάρει το clear coat από πάνω του, οπότε δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα. Ένας άλλος τρόπος είναι να εμβαπτίσετε το τεχνητό σας. Το έχω ξαναδείξει. Εγώ το έχω βάλει τώρα σε αυτό εδώ πέρα το τέτοιο. Αυτό είναι ένα λούστρο πέτρας νήτρου. 2-3 φορές το ρίξετε μέσα εδώ πέρα. Θα στεγνώσει καλά, πολύ καλά, και μετά με το σύστημα, όπως έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, με το σύστημα του σίδερου θα κάνετε την μεταφορά του foil επάνω στο τεχνητό σας. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τεχνητό το οποίο έχει γίνει μεταφορά με το σίδερο. Έτσι. Δεν έχει περαστεί κανένα λούστρο ακόμα να γυαλίσει. Είναι ακριβώς περασμένο με το foil. Τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση? Εάν θέλετε απόλυτο αποτέλεσμα, θα πρέπει η επιφάνειά του να είναι και απόλυτα λεία. Επειδή όμως μία μικρή σαγρότητα, επιτρέψτε μου τη λέξη, στην επιφάνεια του τεχνητού δίνει περισσότερες ανακλάσεις, επιφάνειες δηλαδή, οι οποίες ανακλούν το φως, εμένα μου αρέσει να είναι έτσι. Είναι και πιο φυσικό, όσο μπορεί να είναι φυσικό. Αυτό είναι με λούστρο επάνω του, με clear coat. Έτσι, αυτό είναι χωρίς το clear coat. Το ίδιο είναι. Αυτές είναι οι ανακλαστικές επιφάνειες γενικά, με τις οποίες μπορούμε να ντύσουμε τα τεχνητά μας, ώστε να έχουν να δημιουργούν αυτές τις αστραπές φωτός για να καλούνε τα ψάρια. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα από αυτά πώς θα τα κολλήσουμε και πώς θα τα προσαρμόσουμε πάνω στα τεχνητά μας.